Πρόεδρο τη Βουλή εξελέγη για άλλη μια φορά ο Κωνσταντίνο Τασούλα. Τον προτινόμενο από τη Νέα Δημοκρατία βουλευτή ψήφισαν 249 βουλευτέ, ενώ 51 ψήφισαν παρόν. Υπέρ τη υποψηφιότητα του κυρίου Τασούλα ψήφισαν οι κοινοβουλευτικέ ομάδε τη Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση. Οι κοινοβουλευτικέ ομάδε ΚΚΕ, Σπαρτιατών, Νίκη και Πλεύση Ελευθερία δήλωσαν παρόν, ενώ δεν υπήρξαν απώντε. Στην ομιλία του, ο κύριο Στασούλα ευχαρίζησε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, του βουλευτέ που τον στήριξαν αλλά και του ψηφοφόρου των Ιωαννίνων που τον έστειλαν για άλλη μια φορά στη Βουλή. Σα καλωσορίζω λοιπόν στη Βουλή των Ελλήνων σε ένα κτίριο μνημείο που εγκαινιάστηκε το Φεβρουάριο του 1836. Πρωτολειτουργήσε ω ανάκτορο τον Ιούλιο του 1843 και ω κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 1935 ένα κτίριο λιτό, λειτουργικό και συμπαγέ. Πιστό στην κληρονομιά τη αρχαία Αθήνα και στι αρχές του αστικού κλασικισμού, που συνδέθηκε όσο κανένα με τη σύγχρονη ιστορία μας. Χτίστηκε στα ανατολικά τότε όρια των Αθηνών, ασφαλές και υγιεινό, ώστε να αντικρίζει την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα. Τον Παρθενώνα, στον οποίο ο άνθρωπο κατόρθωσε να δώσει το πιο πιστό υλικό σχήμα στην ομορφιά της ψυχής του. Ο κ. Στασούλας ξεκινά την τρίτη θητεία στο κορυφαίο κοινοβουλευτικό αξίωμα. Αντίστοιχο αριθμό έχουν μόνο ο Αθανάσιος Σαλδάρης και ο Απόστολος Κακλαμάνης. Ο κ. Κακλαμάνης είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος Βουλής, ενώ ο κ. Τασούλας κατέχει το ρεκόρ θετικών ψήφων, καθώς η πρώτη του εκλογή το 2019 έγινε με 283 θετικές ψήφους.